Το νέο βιβλίο του συγγραφέα Θεοχάρη Μπικυρόπουλου παρουσιάστηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κατερίνης, παρουσία πλήθος φίλων και αναγνωστών του συγγραφέα. Πρόκειται για ένα επίκαιρο θεατρικό έργο, βγαλμένο μέσα από την σκληρή πραγματικότητα, από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις ζωές των ανθρώπων του σήμερα. Έργο γεμάτο πανανθρώπινα μηνύματα, μέσα από τις συγκρούσεις των ανθρώπων της διπλανής πόρτας, τις τάσεις και τις αντιλήψεις απέναντι στο νέο κοινωνικό γίγνεσθε στην εποχή των μνημονίων. Το βιβλίο μπορεί να θεωρηθεί αντιμνημονιακό, όπως επισήμωνε πολύ σωστά η Γεωργία Κακαλουπούλου στην ομιλία της νωρίτερα, καθώς εκθέτει τα αποτυπώματα της κρίσης. Ακτινογραφείται η κρίση σε κάθε επίπεδο, η κρίση των ανθρωπιστικών αξιών, η έλλειψη της αισθητικής, ο ρατσισμός, η βία, η κενότητα συναισθημάτων, η αδράνεια, ο υλισμός, η φτώχεια, η πείνα, η οργή, η αγανάκτηση, αλλά και η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, ο ανθρωπισμός, η αγάπη, ο έρωτας και η δύναμη του λαού, τα οράματα, οι αγώνες. Για το βιβλίο και το έργο του συγγραφέα μίλησαν ο δημοσιογράφος Ευγένιος Παπαδόπουλος, η συγγραφέας Γεωργία Κακαλοπούλου, καθώς και ο σκηνοθέτης Γιώργος Χανδόλιας. Ο Χάρης πάντα ήταν πιο ερωτικός δημιουργός. Κατάφερνε και το πολιτικό του λόγο τον έβαζε μέσα από τον έρωτα. Τελικά αποδείχθηκε ότι αυτός είχε περισσότερο δίκιο, γιατί έτσι απάλυνε τα πράγματα και έκανε πιο ποιοτική πολιτική. Και δεν είναι σήμερα τυχαίο, προχθές σε μία παρέα για να στοιχειοθετήσω τον άνθρωπο που θαυμάζω, ένα μοντέλο ανθρώπου, είπα ότι μου αρέσουν οι τύποι χαμηλών τόνων και υψηλών προδιαγραφών. Έκανα ένα λογοπαίγνιο για να δώσω ακριβώς τον άνθρωπο και σε αρσενική και σε θηλυκή έκδοση, που θεωρώ σήμερα υπέροχο. Είναι εκείνος που δεν θα σου μιλήσει πολύ και εύκολα για το εγώ του, γι' αυτό θα σου μιλούν όμως κάποιοι άλλοι. Γιατί έχει αποξενωθεί με την εγωπάθεια και μέσα από τη δημιουργία του εξαναγκάζει πλέον τους άλλους να μιλούν γι' αυτόν. Ένας τέτοιος τύπος, και σημειολογώ ότι είναι από τους ελάχιστους που γνώρισα στη ζωή μου, εγώ εκ των πραγμάτων δεν είμαι, είναι ο Χάρης ο Μπικυρόπουλος. Ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, που αν δεν πας κοντά του, πολύ κοντά του, αλλά και παρέα από το πρωί μέχρι το βράδυ να τον κάνεις, ο ίδιος δεν θα σου μιλήσει ποτέ για τα τόσο υπέροχα πράγματα με τα οποία ενασχολείται. Θα σου μιλήσουν οι άλλοι και κυρίως θα σου μιλήσουν τα δημιουργήματά του. Ο Θεοχάρης Μπικυρόπουλος ασχολείται με την κρίση και τις συνέπειές της μέσα από ένα θεατρικό έργο στο οποίο αποδεικνύει περίτρανα την πολιτική του ταυτότητα, τις ανησυχίες και τα οράματά του. Και ταυτόχρονα την ικανότητά του να εντρυφά ως άλλος ψυχολόγος, παρατηρητής της ανθρώπινης υπόστασης, ως γνήσιος δηλαδή λογοτέχνης, να σκοπεύει με το μεγεθυντικό του φακό επάνω σε ανθρώπινες αντιδράσεις, επιδράσεις και χαρακτήρες, χαρίζοντάς μας έτσι έντονες στιγμές περισυλλογής, αλλά και παραδοχής της πραγματικότητας που βιώνουμε. Το γεγονός πως το κρίσης επικρίσεων, σύμφωνα με αυτά που μου έχει πει, έχει γραφτεί πριν από 3 χρόνια, το καθιστά επίσης προφητικό και κατατάσσει άμεσα το δημιουργό του στην κατηγορία των ανθρώπων που ξέρουν να αποδικοποιούν τα σημάδια των καιρών και είναι ικανοί να κοιτούν το μέλλον με οξυδέρκεια. Το ανέβασμα ενός έργου έχει να κάνει με το έργο. Η σκηνοθεσία έχει να κάνει με το κείμενο. Η σκηνοθεσία έχει να κάνει με το κείμενο. Άφησέ με να έρθω κοντά σου. Ένας σπουδαίος ρίτσος. Το χειμώνα φέτος, αντάμα με τον Μπικυρόπουλο, πήγαμε στο θεατράκι του Μαργαρίτη, του Θανάση, και είδαμε μια λαμπρή παράσταση από ένα πολύ μεγάλο εμβληματικό έργο του Ρίτσου. Το έπαιζε μια νεαρή ηθοποιός, μέσα έτσι στο τρακ, όπως αρμόζει στους ανθρώπους του θεατρικού μόχθου στη σκηνή. Και με ρωτήσαν στο τέλος, σ' άρεσε? Όχι ότι είμαι ειδικός, έτσι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Ναι. Μ' άρεσε. Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου έτσι. Μια λαμπρή νέα ηθοποιός, η οποία μάλιστα της είπα να συνεργαστούμε αργότερα. Προφανώς επειδή εγώ το αντιμετωπίζω τελείως αλλιώτικα. Και αν ο Μαργαρίτης πει ναι, ίσως αυτό να προχωρήσει κιόλας. Έτσι λοιπόν σκηνοθετώ επειδή μ' αρέσει να ξαναγράφω το έργο. Σκηνοθετώ επειδή μ' αρέσει η περιπέτεια. Σκηνοθετώ, Μπικυρόπουλε, επειδή το έργο σου κάποιος το παρήγγειλε για να το δούμε στη σκηνή. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Αματζάς. Στην αθλητική της Πιερίας γνώρισε τον Χάρη τον Μπικυρόπουλο.
Με το Χάρη περάσαμε δύσκολες στιγμές στην εφημερίδα. Περάσαμε και πολύ όμορφες στιγμές. Διατηρήθηκε μια φιλία με εντάσεις, με συγκρούσεις, με αλληλοκριτική. Αλλά είναι ο άνθρωπος που όσα χρόνια για μένα κάνουμε και αν μπορεί να έχουμε πολλά χρόνια ή να είχαμε στο παρελθόν πολλά χρόνια να ειδωθούμε, πάντα έχω το θάρρος να του πάρω ένα τηλέφωνο και να του ζητήσω κάτι, να τον ρωτήσω κάτι. Το ίδιο πιστεύω και ο Χάρης. Αποσπάσματα διάβασαν οι ηθοποιοί του θεάτρου Κομέντια Θανάσης Μαργαρίτης. Ενώ παράλληλα έγινε παρουσίαση έργων του γνωστού γλύπτη Σωτήρη Νέστορα, ο οποίος μέσω των έργων του έδειξε την άρρηκτη σχέση γλυπτικής και θεάτρου από την αρχαιότητα έως σήμερα.